Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί προσκα... προσκαλεσμένοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σας ευχαριστούμε όλους και όλες για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση, εκδήλωση που πραγματοποιείται δύο ημέρες αφότου η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ έδωσε στη δημοσιότητα το κάλεσμά της για τη μάχη των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Το σύνθημά μας, ισχυρό ΚΚΕ παντού, μπορούμε να κάνουμε την πραγματική διαφορά, είναι σύνθημα, κάλεσμα, συμπόρευσης με το ΚΚΕ σε όλες τις εκλογικές μάχες. Και στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, και στις ευρωεκλογές στις 26 Μαΐου, αλλά και στις βουλευτικές εκλογές όποτε και αν γίνουν. Για όλες τις μάχες που θα τις δώσουμε ενιαία παντού σε ολόκληρη τη χώρα. Στους τόπους δουλειάς, στους κλάδους, στα εργοστάσια, στα γραφεία, στις υπηρεσίες, στα μαγαζιά, στα σχολιά, στις σχολές, στα νοσοκομεία, στις γειτονιές, στα αθλητικά και πολιτιστικά κέντρα. Παντού δηλαδή όπου ζει εργάζεται, μορφώνεται, υποφέρει ταυτόχρονα και στενάζει η εργατική λαϊκή οικογένεια, τα νέα παιδιά της πατρίδας μας. Ενιαία παντού, γιατί ενιαία πρέπει να είναι και η απάντηση του λαού μας, η απάντηση της ελληνικής νεολαίας, στην ενιαία επίθεση που δέχονται, η ζωή, τα δικαιώματα από το μεγάλο κεφάλαιο, από τις κυβερνήσεις του, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους Δήμους και τις Περιφέρειες ως στηρίγματα των παραπάνω. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης. Απευθύνουμε το κάλεσμά μας σε όλους όσοι μαζί σηκώσαμε τα βάρη της κρίσης, για τα κέρδη βέβαια του μεγάλου κεφαλαίου, όπως πάντα, βάρη που μας φόρτωσαν όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις που μας φόρτωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε όλους και όλες όσοι και όσες βρεθήκαμε δίπλα-δίπλα στους αγώνες για να σωθεί το μεροκάματο, για να σωθεί η δουλειά, που μαζί δυναμώσαμε την αλληλεγγύη για να κρατηθεί όρθια σε αυτή τη λέλαπα η εργατική λαϊκή οικογένεια. Σε όλους όσους λένε Φτάνει πλέον ως εδώ. Αρκετά πληρώσαμε, αρκετά ματώσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Απευθύνουμε το κάλεσμά μας σε όλους όσοι ξέρουν... πως τα μνημόνια δεν τελειώνουν. Είναι εδώ, βασιλεύουν στους μισθούς, στα μεροκάματα, στις συντάξεις... στα πετσοκομένα εργατικά λαϊκά δικαιώματα στις κουτσουρεμένες δαπάνες για την υγεία, για την παιδεία, στα ανύπαρκτα έργα για την προστασία της ίδιας της ανθρώπινης ζωής. Ξέρουν πως τα μνημόνια απλά άλλαξαν όνομα, τώρα λέγονται δεσμεύσεις, μεταρρυθμίσεις και βρίσκονται και στα προγράμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τα προγράμματά τους είναι οι κατευθύνσεις οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Μεγάλου Κεφαλαίου. Απευθύνουμε το κάλεσμά μας σε όλους όσοι δεν ξέπλυναν στη συνείδησή τους τον Αμερικάνικο Ιμπεριαλισμό, όπως με κάθε ευκαιρία, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Σε όλους όσοι εξοργίζονται με τα σουλάτσα του Αμερικάνου πρέσβη στα Υπουργεία, στα Δημαρχεία, στις Περιφέρειες, ξέρουν πως η νατοϊκή αμερικανόστροφη αριστερά δεν είναι αριστερά. Είναι το υπηρετικό πολιτικό προσωπικό που ανέλαβε να υλοποιήσει τη βρώμικη δουλειά για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του ΝΑΤΟ και της άρχουσας τάξης στη χώρα μας. Σε όλους τους τίμιους αγωνιστές, ανθρώπους του Μόχθου που νιώθουν αριστεροί, νιώθουν προοδευτικοί, είναι και δεν παραχωρούν τους αγώνες τους, τις αξίες, τα ιδανικά τους, την ίδια την ιστορία τους, αλλά και την ιστορία των πατεράδων, των παππούδων μας, την ιστορία του τόπου μας, του ηρωικούς αγώνες του ΕΑΜ, της ΕΠΟΝ, του ΕΛΑΣ, του Δημοκρατικού Στρατού, για να τους λερώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και τα διάφορα στελέχη του. Το κάλεσμά μας απευθύνεται σε όλους όσοι απογοητεύτηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουν καμιά εμπιστοσύνη στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, το ΚΙΝΑΛ ή άλλα κόμματα. Και όλοι τους, ανεξάρτητα αν συμφωνούν σε όλα μαζί μας, συμφωνούν όμως πως η ισχυροποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας μπορεί να κάνει την πραγματική διαφορά που έχει ανάγκη ο λαός και ο τόπος. Μπορεί να δυναμώσει τη διεκδίκηση για την ανάκτηση των απολειών, να αποκαλύψει την εικόνα της δίθεν μεταμνημονιακής εποχής, που είναι, όπως όλοι βλέπουμε, η ίδια με τη μνημονιακή, να αποκαλύψει την κοροϊδία περί δίθεν προστασίας των αδυνάτων, που επιδιώκει να κουκουλώσει τα μέτρα που προστατεύουν τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων. Μπορεί να δοθεί αποφασιστικό χτύπημα στο συμβιβασμό με τη φτώχεια που ανέχεται τα ψίχουλα, τα ελάχιστα και τα κατώτατα χωρίς να διεκδικεί τα αυτονόητα, μια ζωή δηλαδή με δικαιώματα. Μπορεί να δυναμώσει την πάλι ενάντια στους επικίνδυνους συμπεριαλιστικούς στοιχοδιοκτισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του ΝΑΤΟ, στους οποίους εμπλέκει τη χώρα και το λαό μας ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να εκφράσει τη γνήσια αμφισβήτηση ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτή την καπιταλιστική ένωση που γίνεται χειρότερη, γιατί χειρότερο τελικά γίνεται ο ίδιος ο καπιταλισμός. Να στείλει μήνυμα ελπίδας μέσα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι υπάρχει άλλος δρόμος για τους λαούς. Και αυτός είναι ο δρόμος της ρήξης, της σύγκρουσης με τη δική της εξουσία. Μπορεί να χτίσει πραγματικές γέφυρες. Τις γέφυρες που ενώνουν τους εργάτες, τους άνεργους, τους αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, τους επιστήμονες, τους νέους και τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών, τους συνταξιούχους της χώρας μας. Αυτή τη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία θα την ενώσουμε σε μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία ενάντια στα μονοπόλια, ενάντια στο σύστημά τους, ενάντια στις κυβερνήσεις τους. Τέτοιες γέφυρες έχει ανάγκη ο λαός και ο τόπος. Και όχι αυτές βέβαια που θέλουν να κολλήσουν τα μικρά σπασμένα κομμάτια του αστικού πολιτικού συστήματος σε κάποια μεγαλύτερα. Και όλοι μαζί βέβαια να στήσουν νέες παγίδες στους εργαζόμενους, στον ελληνικό λαό. Και η παγίδα για το λαό μας, αν και παλιά και σκουριασμένη, στείνεται με το δίθεν νέο όνομα ισχυρό προοδευτικό μέτωπο που θα φράξει δίθεν το μέτωπο στην ακροδεξιά. Έτσι στείνονται οι ψεύτικες διαχωριστικές γραμμές, με παλιά σκουριασμένα υλικά. Και η διαχωριστική γραμμή πρόοδος συντήρηση που στείνεται ανάμεσα στους δύο πόλους του δικοματικού συστήματος βολεύει και τους δυο τους. Και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Και ας προσπαθεί να πλασάρει ο κύριος Μητσοτάκη τα δικά του διλήμματα περί λαϊκισμού και υπευθυνότητας. Βολεύει και τους δύο για να γράφουν και να πρωταγωνιστούν σε καθημερινά επεισόδια σε αυτό το σύριαλ της δικοματικής αντιπαράθεσης αλλά και γιατί και οι δυο παίζουν παιχνίδια, πολλά παιχνίδια, με την ίδια την ακροδεξιά. Ψαρεύουν στα θολά νερά του εθνικισμού. Η ακροδεξιά, ο φασισμός, δεν αντιμετωπίζονται με τα δίθεν προοδευτικά μέτωπα του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία στείνονται τυχοδιοκτικά, προεκλογικά, μόνο για να παραπλανήσουν το λαό. Για να δώσουν άλοθη στις πομπές των κυβερνώντων, να δώσουν ανάσ... ανάσα σε ένα σύστημα που είναι το σύστημα της εκμετάλλευσης. Πολύ περισσότερο που με αυτά τα μέτωπα, όπως φαίνεται, επιχειρούν να ανεκραναστήσουν το πολιτικό προσωπικό των κυβερνήσεων, των γνωστών κυβερνήσεων Σιμίτη και Γιώργου Παπανδρέου. Να βάλουν στην πρίζα το πλυντήριο για να ξεπλύνουν το παλιό φθαρμένο πλέον Πασόκ, αλλά και διάφορους άλλους τυχοδιώκτες γυρολόγους πολιτικούς. Αργά το θυμήθηκε ο κύριος Τσίπρας στο μέτωπο στην ακροδεξιά και το κάλλιο αργά παρά ποτέ δεν ισχύει στην περίπτωσή του. Όταν ο ίδιος ξεχύλωνε το αντιμνημονιακό μέτωπο των αγανακτισμένων γενικώ για να τους χωρέσει όλους μέσα, μέχρι και την ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή. Δεν υπήρχε ο κίνδυνος της ακροδεξιάς, του φασισμού τότε. Όταν τέσσερα χρόνια συγκυβερνούσε με τους εθνικιστές ακροδεξιούς Ανέλ, του Καμένου, και νομιμοποιούσε στη συνείδηση ευρύτερων λαϊκών ανθρώπων την ίδια την ακροδεξιά. Όταν οι υπόδικοι εγκληματίες της χρυσή Αυγής οι καθοδηγητές των δολοφόνων συμπολιτών μας περιδιαβαίνουν και προκαλούν μέχρι σήμερα ελεύθεροι οι δολοφόνοι των συμπολιτών μας, συγγνώμη, περιδιαβαίνουν και κυκλοφορούν πραγματικά ελεύθεροι. Όταν ακόμα και ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα κοιμάται σπίτι του, επειδή η δίκη σέρνεται πάνω από τέσσερα χρόνια τώρα, ακριβώς δηλαδή όσα χρόνια κυβερνά και ο ΣΥΡΙΖΑ τι γινόταν αλήθεια τόσα χρόνια. Η ακροδεξιά είχε πέσει σε λίθαργο και ξύπνησε τώρα ξαφνικά παραμονές των εκλογών όταν ο Τσίπρας αποθεώνει τον διαβολικά καλό ακροδεξιό Τραμπ όταν υπογράφει νατοική σκοπή συμφωνίες με όλα τα σπέρματα μέσα του αλυτρωτισμού, του εθνικισμού όταν σηκώνει τη σημαία των Αμερικανονατοϊκών στα Βαλκάνια. Τι δηλαδή, σηκώνει τείχος στην ακροδεξιά ή τη στρώνει το έδαφος να πατήσει και να σηκωθεί. Όταν παραπλανά για τις δίθεν αρχές της αλληλεγγύης και της ισότητας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει ως αρχή της βέβαια την περιβόητη θεωρία των δύο άκρων, την εξίσωση του ναζισμού με το σοσιαλισμό. Τι ακριβώς κάνει. Πολεμάει δίθεν τις δυνάμεις της ακροδεξιάς του φασισμού ή τις εξοπλίζει για να επιτεθούν με μεγαλύτερη λύσα στο λαό μας, στο κίνημά του. Πολιτικές δυνάμεις, κόμματα, κυβερνήσεις που υπηρετούν το μεγάλο κεφάλαιο και την εξουσία του, όχι μόνο δεφράζουν το δρόμο στην ακροδεξιά, αλλά τη θρέφουν ακόμα περισσότερο γιατί θρέφουν το ίδιο σάπιο σύστημα που τη γεννά και τη θρέφει. Το ίδιο έγινε και στη γειτονιά μας, στην Ιταλία, όταν ο Ρέντσι άνοιξε το δρόμο για να περάσει ο Σαλβίνη, όπως παλιότερο ο Νταλέμα άνοιξε το δρόμο για τον Μπερλουσκόνη. Το ίδιο έγινε και με τις δίθεν αριστερές κυβερνήσεις της Ρούσεφ και του Λούλα στη Βραζιλία, που έστρωσαν το έδαφος για να πατήσει ο φασίστας Μπολονσάρου. Πραγματικό μέτωπο στην ακροδεξιά, στο φασισμό, μπορεί να αποτελέσει μόνο η μεγάλη ισχυροποίηση του ΚΚΕ για να γκρεμιστεί η ναζιστική εγκληματική χρυσή αυγή από την τρίτη θέση, για να πατώσουν οι υποψήφοι της σε περιφέρειες και δήμους για να απομονωθούν οι μπράβοι της στις εργατικές λαϊκές γειτονιές, στους τόπους δουλειάς, για να δυναμώσει πάλι ενάντια στα συμφέροντα που γεννούν και θρέφουν το φασισμό. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι αλήθεια πως τα τέσσερα και πλέον χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ η εξαπάτηση και η παραπλάνηση πέρασαν σε ανώτερο επίπεδο. Η χειραγώγηση του λαού μας έγινε επιστήμη. Τις αξίες και τα ιδανικά της αντίστασης του αγώνα προσπάθησαν να τα χωρέσουν στα μέτρα της βαρβαρότητας αυτού του συστήματος. Και οι λέξεις έχουν πλέον χάσει το πραγματικό τους περιεχόμενο. Μπροστά λοιπόν στις μάχες και για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, και για τις ευρωεκλογές, αλλά και για τις βουλευτικές εκλογές, είναι μια ευκαιρία να ξαναβρούν οι έννοιες στο πραγματικό τους περιεχόμενο. Και η έννοια της προόδου έχει ταλαιπωρηθεί από αυτή τη νέα βάρδια της σοσιαλδημοκρατίας το ΣΥΡΙΖΑ, όπως περίπου έκανε βέβαια παλιότερα και η κλασική σοσιαλδημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, τις προηγούμενες δεκαετίες σε άλλες συνθήκες. Ανάλογες ευθύνες έχει και η Νέα Δημοκρατία, άλλα κόμματα που ομά κοινικά ομολογούν πως πρόοδος είναι ό,τι συμφέρει την ολιγαρχία του κεφαλαίου. Τι είναι λοιπόν σήμερα το πραγματικά προοδευτικό, το πραγματικά σύγχρονο. Τα 586 ευρώ μεικτά με τη βούλα του Υπουργείου και μάλιστα μόνο όταν και αν το επιτρέπει η καπιταλιστική οικονομία ή η σταθερή δουλειά με αξιοπρεπή μισθό, με δικαιώματα. Τι είναι το πραγματικά προοδευτικό και σύγχρονο να περιμένεις να ανοίξει η πλατφόρμα για να πάρεις ένα επίδομα με ψίχουλα να μπαλώσεις καμιά τρύπα ή να απολαμβάνεις πραγματικά σύγχρονα δικαιώματα τι είναι πραγματικά προοδευτικό και σύγχρονο. Να σε στραγγίζουν στους φόρους για να πιάσουν αυτοί τα διάφορα πλεονάσματα ή να ξυλωθούν τελικά όλοι οι μνημονιακοί νόμοι που συνεχίζουν να ματώνουν το λαό για τα κέρδη λίγων εκμεταλλευτών. Τι είναι πραγματικά προοδευτικό και σύγχρονο. Να υπηρετούμε τα επικίνδυνα πολεμικά σχέδια του ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να εναντιωθούμε σε αυτά για να ζήσουμε ειρηνικά με φιλία και συνεργασία με τους γειτονικούς, με όλους τους λαούς. Και μια και η σημερινή μας εκδήλωση αφορά ειδικά τους Δήμους και τις Περιφέρειες, θέλουμε και σε αυτό το επίπεδο να ανοίξουμε τη συζήτηση για το ποιο είναι το πραγματικά προοδευτικό, το σύγχρονο αποκαλύπτοντας βέβαια αυτό που θέλουν να κρύψουν όλες οι άλλες πολιτικές δυνάμεις. Ότι η δημοτική, η περιφερειακή διοίκηση είναι πλέον μέρος του κράτους και μαζί με τους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης δρούν ενιαία, εχθρικά, απέναντι στο λαό μας, απέναντι στις ανάγκες του λαού μας. Αυτό ακριβώς προσπάθησαν να κρύψουν με τα περί αποκέντρωσης της δημοκρατίας, περί συμμετοχής και ελέγχου δίθεν από τα κάτω, στη βάση της εγκύτητας, όπως λένε, των οργάνων της τοπικής διοίκησης με το λαό. Έτσι προσπάθησαν να χρυσώσουν το χάπι των αντιλαϊκών επιλογών τους, να ενσωματώσουν με αυτόν τον τρόπο λαϊκές δυνάμεις. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες οι διαφόρων ειδών συμπράξεις τους με διάφορους επιχειρηματίες, οι δημοτικές επιχειρήσεις, τα διαδημοτικά δίκτυα εξοπλίστηκαν για να στηρίζουν και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο τις αντιλαϊκές πολιτικές των κυβερνήσεων σε συνδυασμό με τους διάφορους αντιλαϊκούς, ευρωενωσιακούς και επιχειρηματικούς σχεδιασμούς. Έχουν πιο ενεργό ρόλο στην εξειδίκευση της αντιλαϊκής πολιτικής, συμβάλλοντας στον περιορισμό των κοινωνικών, των εργασιακών δικαιωμάτων. Αυτή είναι και η κόκκινη κλωστή που δένει τον Καποδίστρια και τον Καλικράτη της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ με τον κλειστένι ένα του ΣΥΡΙΖΑ με μια νέα μεταρρύθμιση. Οι διοικητικές αναδιαρθρώσεις που έγιναν και που εξελίσσονται στην τοπική διοίκηση ούτε έφεραν ούτε ποτέ θα φέρουν πραγματική ανάπτυξη προς όφελος του λαού. Δεν αναιρούν τις περιφερειακές ανισομετρίες, τη συγκέντρωση του πλούτου σε λίγα χέρια. Καμιά φιλολαϊκή, περιφερειακή, η τοπική πολιτική δεν μπορεί να υπάρξει όταν η γενική πολιτική της χώρας έχει ως προτεραιότητα τα συμφέροντα και την κερδοφορία του κεφαλαίου. Γι' αυτό και σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδα, επίπεδο το ερώτημα παραμένει το ίδιο. Ανάπτυξη για ποιον και από ποιον. Ανάπτυξη με βάση τις λαϊκές ανάγκες και τις δυνατότητες του τόπου μας, τις δυνατότητες της εποχής μας ή με βάση την κερδοφορία και τον ανταγωνισμό μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που όλο και πιο πολύ περιορίζουν την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Εδώ κρίνονται όλες οι πολιτικές δυνάμεις και οι εκλεκτοί τους, ανεξάρτητα εάν έχουν το χρήσμα ενός ή παραπάνω κομμάτων, ανεξάρτητα αν κατεβαίνουν με την προβιά του δήθεν ανεξάρτητου, του υπερκομματικού κλπ. η οποία βέβαια τελευταία, όπως ξέρουμε, φοριέται πάρα πολύ. Είναι αλήθεια προοδευτικό και σύγχρονο να προωθούν και να στηρίζουν οι δήμοι και οι περιφέρειες την κερδοφορία κάποιων επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή πρέπει να είναι η δουλειά τους. Να προωθούν μόνο έργα με, βα... με βασικό κριτήριο, πόσο και ποια μεγάλα συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα θα ωφεληθούν από αυτά και όχι όπως έπρεπε πώς θα ικανοποιηθούν τελικά οι λαϊκές ανάγκες. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες δεν υλοποιούν έργα υποδομών απαραίτητων για τις λαϊκές ανάγκες γιατί δεν είναι επιλέξιμα έργα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού δεν προσφέρουν τα προσδοκόμενα κέρδη για τους διάφορους ομίλους. Γι' αυτό, άλλωστε, δεν είναι και στην προτεραιότητά τους τα μέτρα προστασίας της ίδιας της ανθρώπινης ζωής. Όπως με τραγικό τρόπο, δυστυχώς, αποκαλύφθηκε και με τις πλημμύρες στη Μάνδρα και με τη φωτιά στο Μάτι και σε όλη τη χώρα τις διάφορες πυρκαγιές, όπως πρόσφατα επίσης στην Κρήτη με τις καταστροφές. Και η περίπτωση της Κρήτης είναι χαρακτηριστική. Ένα νησί που όλοι το χαρακτηρίζουν διεθνή τουριστικό προορισμό, αφού βουλιάζει κάθε χρόνο από τους τουρίστες, φέτος βούλιαξε κυριολεκτικά κάτω από τις λάσπες της έλλειψης υποδομών και μέτρων προστασίας της ζωής, της περιοσίας των κατοίκων του νησιού στα γκρεμισμένα γεφύρια στην Κρήτη, στα καμένα σπίτια, στους νεκρούς συνανθρώπους μας στο μάτι, στους πλημμυρισμένους δρόμους της Μάνδρας, μπορεί να δει κανείς πώς ενοποιείται όλη αυτή η αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Δήμων και των Περιφερειών επίσης. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, αλήθεια είναι προοδευτικό και σύγχρονο να λειτουργεί η τοπική διοίκηση ως φορομπηκτικός, φοροεισπρακτικός μηχανισμός, με διεύρυνση της ανταποδοτικότητας, όπως χρόνια τώρα συμβαίνει με τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ πριν και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα χρόνια. Μάλιστα, η Νέα Δημοκρατία θέλοντας να ενισχύσει αυτόν τον φοροεισπρακτικό χαρακτήρα, προτείνει και τη μεταφορά του έμφυα στους Δήμους. Αν αυτό δεν είναι η θωράκιση του πιο άδικου νόμου για τα λαϊκά νοικοκυριά, τότε τι είναι. Ενό νόμου που η Νέα Δημοκρατία θέσπισε και ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν κατάργησε όπως έλεγε, αλλά τον διατήρησε και τον νομιμοποίησε. Αν αυτό δεν είναι απαλλαγή του κράτους από την υποχρέωση της χρηματοδότησης των Δήμων και κατά συνέπεια των υπηρεσιών και των υποδομών τους. Τότε τι είναι. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες έγιναν αρρωγή της ανταποδοτικότητας, των ιδιωτικοποιήσεων, της ανατροπής εργασιακών σχέσεων, των προγραμμάτων ανακύκλωσης των ανέργων, των ελάχιστων κοινωνικών παροχών. Αποτέλεσμα, η εκτόξευση της απασχολησιμότητας και της ευελιξίας στις εργασιακές σχέσεις. Η κατακόρυφη μείωση του μόνιμου προσωπικού. Η αξιοποίηση του κατόνομα μόνο εθελοντισμού. Η συρρήκνωση κρίσιμων κοινωνικών υπηρεσιών που τους υποκαθιστούν ιδιώτες, ΜΚΟ, ΚΙΝΣΕΠ, οι φορείς της περιβόητης κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Είναι μήπως προοδευτικό και σύγχρονο να προχωρούν Ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας των Δήμων και των Περιφερειών και μαζί να προχωρά η ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων των εργαζομένων εκεί, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η εντατικοποίηση της εργασίας, να πληθαίνουν τα εργατικά ατυχήματα στους Δήμους. Θυμίζουμε πως οι Δήμοι και οι Περιφέρειες κατέχουν μια τραγική πρωτιά αυτή των εργατικών ατυχημάτων, όπου πάνω από 2.000 εργαζόμενοι έχουν χάσει τη ζωή τους την τελευταία 20 ετία στους χώρους δουλειάς τους. Ενώ την τελευταία πενταετία στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης οι θάνατοι από εργατικά ατυχήματα έφτασαν τους 45. Οι εργαζόμενοι πλήρωναν και με τη ζωή τους τις άθλιες συνθήκες δουλειάς στους Δήμους και επικυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ και επί των ημερών της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που δήθεν προστάτεψε τους αδύνατους και κράτησε την κοινωνία όρθια όπως χωρίς να ντρέπονται λένε. Είναι προοδευτικό και σύγχρονο να μεταφέρεται στην τοπική διοίκηση να μεταφέρονται όλες αυτές οι κρατικές αρμοδιότητες και στους τομείς της παιδείας και της υγείας, της πρόνοιας, για να διασπάτε και ο ενιαίος χαρακτήρας τους και να ενισχύεται βεβαίως η εμπορευματοποίησή τους. Να παραχωρείτε και με ευθύνη αυτών των τοπικών οργάνων η δημόσια γη, τα δάση, οι δασικές εκτάσεις, οι υποδομές στους μεγαλοεπιχειρηματίες και όχι όπως θα έπρεπε να προστατεύονται για να μπορούν να τα απολαμβάνουν τα ωφέλη τους ο λαός και η νεολαία. Και βέβαια σε καμιά περίπτωση δεν θεωρούμε ότι είναι πρόοδος για το λαό η εμπλοκή του σε αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς τον ΙΠΑ, τον ΆΤΟ στην περιοχή. Σχεδιασμούς που υπηρετεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με την βοήθεια και της Νέας Δημοκρατίας και των υπολείπων αστικών κομμάτων. Σε αυτούς βέβαια τους επικίνδυνους για το λαό σχεδιασμούς ενεργό ρόλο παίζουν και δήμαρχοι και περιφερειάρχες, δυστυχώς, που ανήκουν στα αστικά κόμματα. Δήμαρχοι μαριονέτες που βάζουν πλάτη για να μετατραπεί η χώρα μας σε ορμητήριο πολέμου. Με βάσεις αμερικανονατοϊκές, στρατηγία πολέμου, ακόμα και βάσεις φιλοξενίας πυρηνικών όπλων. Γι' αυτό και πρέπει να απομονωθούν, να βρουν απέναντί του τη λαϊκή δράση ακόμα και μόνο με αυτό το κριτήριο, της ευθύνης δηλαδή που έχουν τα άλλα κόμματα και οι υποψήφοι τους σε δήμους και περιφέρειες για την εμπλοκή της Ελλάδας σε υπεριαλιστικά σχέδια, σχέδια, ο λαός μας και ειδικότερα η νέα γενιά πρέπει να τους απορρίψει, να στηρίξει μαχητικά τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης που στηρίζει το ΚΚΕ. Γιατί οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες που συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για να δυναμώσει η δράση ενάντια σε επεμβάσεις, σε πολέμους, να μην χρησιμοποιείται η Ελλάδα ως ορμητήριο ιμπεριαλιστικών κέντρων. Αποκαλύπτουν στο λαό και την νεολαία ότι οι ξένες βάσεις δεν προστατεύουν τη χώρα, τα σύνορά μας, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα ότι λειτουργούν μόνο ως ορμητήρια πολεμικών εμπλοκών. Μετατρέπουν την Ελλάδα και σε μαγνήτη πιθανών επιθέσεων. Οι υποψήφοι της λαϊκής εισπύρωσης προσπαθούν να χρηστεύουν όλες τις παγίδες που στείνουν τα διάφορα τσιράκια των υπεριαλιστών με την επέκταση των Αμερικάνικων, των Ατοϊκών, των Ευρωνεσιακών επενδύσεων σε κάθε τόπο, επενδύσεις που μυρίζουν μόνο μπαρούτι και αίμα. Το κύμα των προσφύγων που κατακλίζει, εγκλωβίζεται στη χώρα μας, είναι μια ακόμα απόδειξη ότι οι σχεδιασμοί των υπεριαλιστών στην περιοχή είναι βαθιά εχθρικοί για τους λαούς. Οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες που συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για να κλείσει η βάση της Σούδας, τη λειτουργία της οποίας όπου βρεθεί και όπου σταθεί, διαφημίζει ο Αμερικάνος πρέσβης. Για να επιστρέψουν πίσω όλοι οι Έλληνες στρατιώτες, οι στρατιωτικοί που βρίσκονται σε αποστολές εκτός συνόρων. Να δυναμώσει πάλι για να αποκρουστούν τυχοδιοκτικά σχέδια για αλλαγέ συνόρων, για επαναχάραξη συνόρων με τον λαών το αίμα. Να αποκρουστεί η ενίσχυση των αλυτρωτισμών, των εθνικισμών ως αποτέλεσμα αυτών των σχεδίων. Για να ενισχυθεί ο αγώνας ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης του εγκλωβισμού χιλιάδων μεταναστών και προσφύγων στη χώρα μας. Να κλείσουν, λέμε, αμέσως όλα τα hot spots με βάση τις προτάσεις που έχει καταθέσει υπεύθυνα το ΚΚΕ να δυναμώσει η αλληλεγγύη και να αντιμετωπιστούν ταυτόχρονα ο ρατσισμός, η ξενοφοβία. Να δυναμώσει η κοινή πάλι, η αλληλεγγύη των λαών ενάντια στους συμπεριαλιστικούς πολέμους αλλά και το σύστημα που τους γεννάει αυτούς. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το πραγματικό δίλημα που μπαίνει μπροστά στο λαό μας είναι ένα. Θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο αυτού του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος που αποδεδειγμένα φέρνει μόνο νέα δεινά ή θα αντεπιτεθούμε μαζικά, αποφασιστικά, δυναμικά παντού για να ανοίξει επιτέλους ο δρόμος για την ικανοποίηση όλων των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών. Η δική μας απάντηση είναι αντεπίθεση. Αντεπίθεση απαντούν και οι υποψήφοι της λαϊκής εισπύρωσης των ψηφοδελτίων που στηρίζει το ΚΚΕ σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι είναι δοκιμασμένοι αγωνιστές, είναι βγαλμένοι μέσα από τους αγώνες, είναι μέσα από ριζοσπαστικές συσπυρώσεις των επιστημόνων, των αγροτών, των επαγγελματιών, των γυναικών της νεολαίας. Αντεπίθεση είναι η δική μας απάντηση στην ολομέτωπη επίθεση του κεφαλαίου, που επεξεργάζονται οι ενώσεις του, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, υλοποιούν τα κόμματά τους και εξειδικεύουν οι εκλεκτοί τους στις διάφορες περιφέρειες, στους διάφορους δήμους. Γι' αυτό και οι υποψήφοι της λαϊκής εισπύρωσης διεκδικούν την καθολική παροχή υψηλού επίπεδου υπηρεσιών δωρεάν πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας πρόνοιας, με την ανάπτυξη, στελέχωση, εξοπλισμό των αναγκαίων υποδομών, χρηματοδότησή τους από το κράτος, την κάλυψη των αναγκών σε σχολική στέγη, νηπιαγωγία, παιδικούς σταθμούς, υποδομές αθλητισμού, πολιτισμού, ελεύθερων χώρων, τη φροντίδα και αγωγή όλων των παιδιών προσχολικής ηλικίας, την προστασία των ατόμων με ειδικέ ανάγκες, των ηλικιωμένων μέσα από ένα διευρυμένο κρατικό δίκτυο δομών, την πρόσληψη του αναγκαίου για τη λειτουργία του προσωπικού, την κρατική χρηματοδότηση και υποδομές για τον πολιτισμό, τον μαζικό αθλητισμό, για τους φορείς και τα σωματεία που οργανώνουν αυτές τις αναγκαίες δραστηριότητες στις γειτονιές και στις πόλεις. Το συνολικό σχεδιασμό και την χρηματοδότηση από το κράτος των αναγκαίων μέτρων και έργων για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, όπως είναι οι πλημμύρες, οι σεισμοί, οι πυρκαγιές, της, επίσης η μεγάλη έκταση βιομηχανικών και άλλων ατυχημάτων ή μολυσματικών αιστιών. Τη δημόσια και δωρεάν κάλυψη σε αναγκαίες υποδομές για το λαό μας σε ίδρευση, αποχέτευση, άρδευση. Την προστασία του περιβάλλοντος, της ατμόσφαιρας του νερού, του πράσινου, των ελεύθερων χώρων, την ασφαλή διευθέτηση των ρεμάτων, την εξασφάλιση των αναγκαίων έργων οδοποιίας, τη διαχείριση των απορριμμάτων με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες, με σεβασμό στο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία, στους φυσικούς πόρους και όχι με κριτήριο την επιχειρηματική κερδοφορία. Ξέρουμε πολύ καλά πως οι θέσεις και οι προτάσεις μας έχουν και οικονομικό και πολιτικό κόστος μόνο όμως για την εξουσία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, για το πολιτικό προσωπικό που τους στηρίζει αυτούς και κεντρικά και τοπικά. Οι προτάσεις μας μόνο αυτούς τριμώχνουν, μόνο αυτούς πιέζουν, ενώ αντίθετα αποτελούν όαση ανακούφισης, ανάσα ζωής για εργατικά λαϊκά στρώματα για την νεολαία μας. Οι προτάσεις μας είναι ρεαλιστικές, γιατί είναι πρώτα απ' όλα φιλολαϊκές, γιατί απαντούν σε λαϊκές ανάγκες και η πραγματοποίησή τους βεβαίως απαιτεί σύγκρουση με τα μεγάλα συμφέροντα. Σε αυτή την κατεύθυνση δημιουργούμε και τις προϋποθέσεις και τους αναγκαίους συσχετισμούς για να πάρει τελικά ανάσα αυτός ο λαός, να δυναμώσει πάλι η του για να επιβάλλει... για να επιβάλλει ο ίδιος ο λαός έναν άλλο φιλολαϊκό δρόμο ανάπτυξης που θα έχει προτεραιότητα τις πραγματικές σύγχρονες ανάγκες. Και αυτό είναι δυνατό να γίνει, με άλλο όμως προσανατολισμό. Με προσανατολισμό και σχέδιο αξιοποίησης των υπαρχόντων, των αντικειμενικών δυνατοτήτων και της εποχής μας και της χώρας μας. Με εμπιστοσύνη στις ικανότητες και στις δυνατότητες του λαού μας να το οργανώσει. Με προϋπόθεση βέβαια ο λαός να έχει και να βρίσκεται πραγματικά στην εξουσία, να κάνει κουμάντο στην οικονομία και την κοινωνία συνολικά. Οι κομμουνιστές δήμαρχοι σε Πάτρα στην Κεσαριανή, στο Χαϊδάρι, στην Πετρούπολη, στην Ικαριά. Οι κομμουνιστές, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι με τη λαϊκή συσπήρωση, άλλοι αγωνιστές που συμπαρατάχθηκαν μαζί μας αυτά τα χρόνια, το πεντάχρονο συγκεκριμένα που πέρασε, έδρασαν με τα αιτήματα του εργατικού, του λαϊκού κινήματος εναντιώθηκαν σε όλες τις πλευρές της αντιλαϊκής πολιτικής των κυβερνήσεων. Με πλήθος αγωνιστικών παρεμβάσεων, κινητοποιήσεων, πρόβαλαν τα λαϊκά προβλήματα. Απέσπασαν και κατακτήσεις. Έδωσαν ανάσα, έδωσαν κουράγιο στο λαό. Οι δήμαρχοι και οι δημοτικοί σύμβουλοι στους δήμους όπου άσκησαν διοίκηση, έχοντας στο επίκεντρο της προσοχή τους τις λαϊκές ανάγκες εμπόδισαν κατασχέσεις, εμπόδισαν πληστηριασμούς για χρέη λαϊκών οικογενειών, μείωσαν σημαντικά τη δημοτική φορολογία, χτύπησαν την ανταποδοτικότητα σε λειτουργίες και υπηρεσίες του Δήμου, στήριξαν τα σχολεία, διεύρυναν το δίκτυο των παιδικών βρεφικών σταθμών, πήραν πρωτοβουλίες για δομές αλληλεγγύης προς τον κόσμο που ζει στη φτώχεια. Στήριξαν διεκδικήσεις των εργαζομένων στους Δήμους τους. Υπερασπίστηκαν και διεύρυναν με λαϊκές κινητοποιήσεις τους χώρους πρασίνου, αθλητισμού, αναψυχής. Διεκδίκησαν γενικότερα έργα αντισυσμικής, αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής προστασίας. Διεύρυναν το μέτωπο ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά, στηρίζοντας την πρόληψη τα προγράμματα θεραπείας. Διεκδίκησαν χώρους και υποδομές προς όφελος του λαού. Φίλες και φίλοι, αντεπίθεση απαντούν και ένας προς έναν όλοι όσοι και όσες αποφασίζουν να συμπορευτούν με το ΚΚΕ. Γιατί, εκτός των άλλων ξέρουν πως εμείς είμαστε αμετακίνητοι στην πρώτη γραμμή των αγώνων του λαού. Στις επάλξεις του αγώνα για τα δίκαια του λαού μας άφησαν κάποιοι πριν μερικά χρόνια και εκεί μας ξαναβρίσκουν. Για να βαδίσουμε ξανά μαζί, χέρι-χέρι, όχι μόνο μπροστά στις εκλογές, αλλά και μετά από αυτές. Είναι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται και από άλλους πολιτικούς χώρους που συμπορεύονται όμως με το ΚΚΕ σε αυτό τον αγώνα, στο λαϊκό κίνημα, στους λαϊκούς αγώνες και στις εκλογές. Μαζί θα βρεθούμε και στους αγώνες για να εμποδίσουμε, να κερδίσουμε, να ανοίξουμε επιτέλους το δικό μας δρόμο, το δρόμο της ικανοποίησης των αναγκών του λαού μας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, τα διάφορα κόμματα Μπαλαντέρ σε αυτό τον κάλπικο διπολισμό επικεντρώνουν στο ποια κυβέρνηση από το γνωστό αντιλαϊκό δίπολο, δηλαδή, θα υπάρχει την επόμενη μέρα. Εμείς αντιστρέφουμε το ερώτημα και απαντάμε. Όχι, όση σημασία έχει ποια κυβέρνηση και τι είδους κυβέρνηση θα είναι την άλλη μέρα, ακόμα ίδια και ίσως μεγαλύτερη σημασία έχει και το ποια αντιπολίτευση θα υπάρχει την επόμενη μέρα. Ακριβώς, ακριβώς για να υπερασπιστεί τα λαϊκά συμφέροντα. Όταν δεν υπάρχουν ή δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να δημιουργηθούν άμεσα προϋποθέσεις μιας πραγματικής φιλολαϊκής διακυβέρνηση με την εργατική τάξη, το λαό μας στην εξουσία. Γιατί εάν η επόμενη κυβέρνηση είναι μια από τα ίδια, είτε με αυτοδυναμία κάποιων από τους δύο, είτε με κυβερνητικές πλειοψηφίε συγκολήσεις δηλαδή σκορποχωρίων σαν αυτές που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, πρέπει να τους απαντήσουμε καθαρά ότι σας μάθαμε όλους σας και από την καλή και από την ανάποδη όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρουμε καλά πλέον ποιοι είστε και τι θα κάνετε. Θα διατηρήσετε τα ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060. Θα διατηρήσετε τους μνημονιακούς νόμους. Θα εφαρμόσετε όλες τις αντιλαϊκές κατευθύνσεις της Κομισιόν. Θα μειώσετε το αφορολόγητο. Θα αυξήσετε τους πληστηριασμούς. Γιατί για σας κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας οι δεσμεύσει σας απέναντι σε Ευρωπαϊκή και ΝΑΤΟ είναι δεδομένες. Στέκεστε κλαρίνο μπροστά τους. Και γι' αυτό μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι όποιες διαχωριστικές γραμμές προσπαθείτε να στήσετε ξεθοριάζουν εντελώς. Για μας όμως αδιαπραγμάτευτες δεδομένες είναι μόνο οι ανάγκες του λαού μας. Η ανάγκη να ικανοποιηθούν αυτές και τίποτε άλλο. Γι' αυτό και τους απαντάμε. Ισχυρό ΚΚΕ για να υπάρχει ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι σε κάθε αντιλαϊκή κυβέρνηση, όπως και αν αυτή ονομάζεται. Χρειάζεται ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ στη Βουλή και στο λαό. Απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μια ισχυρή παρουσία του ΚΚΕ στο Ευρωκοινοβούλιο θα γίνει εκεί πιο δυνατό το όχι του λαού μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Κεφαλαίου. Θα είναι μήνυμα στους άλλους λαούς, στους συντρόφους μας από άλλες χώρες που δίνουν τις δικές τους μάχες. Απέναντι στο αντιλαϊκό πλαίσιο της τοπικής διοίκησης και των περιφερειών, με περισσότερους εκλεγμένους δημάρχους, δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους της λαϊκής εισπύρωσης, που δεν θα είναι υπηρέτε τη εκάστοτε κεντρική εξουσία, κάτι το οποίο αποδείξαμε όπου βρεθήκαμε στη διοίκηση των Δήμων, θα καταφέρουμε να δώσουμε και ανάσε ανακούφιση σε όσου υποφέρουν και να ανοίξουμε το δρόμο. Η ισχυρή φωνή του λαού παντού ή η υποταγή στο σημερινό μίζερο, βάρβαρο, αδιέξοδο δρόμο. Αυτό είναι το δικό μας δίλημα για να κάνουμε την πραγματική διαφορά. Ισχυρό κουκουέ παντού. <Και>, Και πιο συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Αττικής, όπου υποψήφιος Περιφερειάρχης είναι ο σημερινός Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής, Γιάννης Προτούλης. στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ο πολιτικός μηχανικός Σωτήρης Αβραμόπουλος. Και σε βλέπουμε. Στη Θεσσαλία ο Περιφερειακός Σύμβουλος Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Τάσος Τσαπλές. <Συλίου> Στη Δυτική Ελλάδα, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Βουλευτής μας Νίκος Καραθανασόπουλος. <Καιδεύει> Στη στερεά, ο Γεωπόνος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, Κώστας Μπαζέκης. <Καιδεύει> Στην Κρήτη, ο κοινωνιολόγος, βουλευτής μας, Μανώλης Συντιχάκης. Στην Ήπειρο ο νοσηλευτή Γιώργο Πρέντζα. Στην Πελοπόννησο ο Περιφερειακό Σύμβουλο εφοριακός Νίκο Γόντικα. Στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη το μέλος της Κεντρική Επιτροπή και Γραμματέα Περιοχής Δημήτρη Παπατολίδη. Στη Δυτική Μακεδονία ο γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Θανάσης Χαστάς. Στα Ιόνια νησιά, η τραπεζοϊπάλληλος Αλεξάνδρα Μπαλού. Στο Βόρειο Αιγαίο, ο βουλευτής του ΚΚΕ, σεισμολόγος Σταύρος Τάσος. στο Νότιο Αιγαίο ο αντινάβαρχος εν αποστρατεία Γιάννης Δουνιαδάκης. <Κι> Επίσης, σε βασικές μεγάλες πόλεις στη χώρα μας, με υποψήφιους δημάρχους, για το Δήμο Αθήνας, τον επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, Δημοτικό Σύμβουλο Αθήνας, μέλος του Πολιτικού Γραφείου, Νίκος Σοφιανό. το Δήμο Πειραιά με τη Διαμάντο Μανολάκου, γεωπόνο βουλευτή, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Στη Θεσσαλονίκη με τον Ευρωβουλευτή, τραπεζοϊπάλληλο Σωτήρη Ζαριανόπουλο. Για το Δήμο Πάτρας με το σημερινό Δήμαρχο γιατρό Κώστα Πελετίδη. Για τη Λάρισα, το Δημοτικό Σύμβουλο, Γυμναστή Πέτρο Κρίκη. Για το Ηράκλειο Κρήτης, το Δημήτρη Βρύσαλη, Πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων Παγνή, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ποεδίν. Για το Δήμο Ιωαννίνων, τη Δικηγόρο Όλη Τσουμάνη. Και βεβαίως, του ήδη εκλεγμένους δημάρχου μας, εκτό από τον Κώστα Πελετίδη που τον ανέφερα, στην Κεσαριανή τον Ηλία Σταμέλο, στο Χαϊδάρι τον Μιχάλη Σελέκο, στην Πετρούπολη τον Βαγγέλη Σίμο και στην Ιχαριά ξανά στο Δήμο με υποψήφιο τον Νίκο Λαρδά. Σήμερα επίσης δίνουμε στη δημοσιότητα και τους υποψηφίους δημάρχους σε 261 δήμους ακόμα όλης της χώρας. Δεν θα τους διαβάσω αυτούς, θα τους πάρε. <laughs> σε όλους λοιπόν τους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας μας δυναμώνουμε τη δύναμη που θα γυρίσει η ατόφια ξανά σε αυτούς που θα μας τη δώσουν δηλαδή στον ελληνικό λαό, την αδάμαστη ελληνική νεολαία, στο παρόν και το μέλλον μας. Καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες.